το σταυροδρόμι του Σόλωνα. Σταυροδρόμι για τις ιδέες. Το νόημα της ιστορίας. Την πολιτική. Την κοινωνική πρόοδο. Με τον Γιάννη Παρασκευουλάκο και την Ιωάννα Μουτσοπούλου. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σας. Από το κανάλι του Σόλωνα. Σήμερα θέλουμε να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα του μονοδιάστατου ανθρώπου, δηλαδή της μονομέρειας, της υπερεξειδίκευσης. Θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν, ουσιαστικά περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Να σας διαβάσω πρώτα ένα μικρό απόσπασμα από ένα βιβλίο. Μου αρέσει πώς και τα βρίσκεις. Να δούμε ποιος θα μαντέψει ποιανού είναι αυτό το βιβλίο τώρα. Λοιπόν, ο ορισμός του ειδικού ως ενός προσώπου που ξέρει όλο και περισσότερα για όλο και λιγότερα πράγματα μέχρι ότου να ξέρει τα πάντα για το τίποτα θα ήταν αστείος αν δεν ήταν τραγικά αληθινός. Αυτό είναι ένα άλλο υπαρξιακό στοιχείο του σημερινού πολιτισμού που τον οδηγεί σε επικίνδυνη για τη δημοκρατία αδιαφάνεια και τελικά σε αυτοδιάλυση. Το εκτός του τσιτάτου που είναι ωραίο κατά τη γνώμη μου. Το θέμα είναι ποιος το έχει γράψει αυτό, έτσι. Είναι του σχορεμένου πια, του Γιάννη του Παλαιοκρασά, ο οποίος, αυτός κι αν ήταν ο εμπειρογνώμονας, ο ειδικός, ο τεχνοκράτης, είχε κάνει υπουργός στη κυβέρνηση του Μακαρίτη του Καραμαλή, υπουργός στον Μακαρίτη, άλλον Μακαρίτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μετά στέλεχος κυβερνήσεων ΔΕΗ και αυτά, θυμάστε με τον Κώστα. Όσοι είναι παλιότεροι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή η μονομέρεια. Και ο Γιάννης ο Ζήσης κάτι είχε πει μια έκφραση, αλλά δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Εξειδικευμένη η άγνοια. Εξειδικευμένη άγνοια, ναι. Λοιπόν, περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Και με αυτό θες να πάρεις το λόγο να μην... Γιατί θα διαβάσω κι άλλα εγώ έτσι για να... Πιο μετά όμως, μην το φορτώσουμε. Στην εποχή μας, παρόλο που βλέπουμε ότι... Κάνουμε πολλά πράγματα, ασχολιόμαστε με πολλούς ανθρώπους, με πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μονομέρεια, γιατί αυτή η μονομέρεια αφορά ποιότητες, δεν αφορά μορφές. Δηλαδή, ασχολούμαι με τη μόδα. Κάθε μέρα βάζω άλλο ρούχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι άνθρωπος που δεν είμαι μονομερής. Ίσα-ίσα, ασχολούμαι ειδικά με τον ντύσιμο. Εκεί μπορεί να έχω πολλά ρούχα, όμως είμαι μονομερής, διότι όλη μου ζωή είναι γύρω από αυτό. Η μονομέρεια και η πολυμέρεια έχει σχέση με το που κινείται η συνείδηση. Όχι με το που κινούνται οι μορφές γύρω, αυτά που συσσωρεύω τα πράγματα ή οι δραστηριότητές μου, αν είναι του ίδιου επίπεδου και έχουν την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το ένα. Να το πάρουμε όμως πολύ γενικά, γιατί υπάρχουν και διαφορές στο πώς θα το αντιληφθεί κανείς. Ας πούμε είχαμε κάποτε τη θρησκεία. Σήμερα η θρησκεία λέει, η εκκλησία μάλλον πολύ της εκκλησίας, δεν λέω όλοι, ότι η σωτηρία του ανθρώπου, η άνοδός του, η βελτίωση του θα γίνει μόνο μέσω της θρησκείας. Αυτό είναι μία μονομέρεια. Όταν λοιπόν η θρησκεία ήταν στα πάνω της και είχε την εξουσία στον κόσμο, επέβαλε ό,τι ήθελε. Μία μονομέρεια τρομερή. Το σεξ ήταν αμαρτία, το α ήταν αμαρτία, το β ήταν αμαρτία. Έπρεπε να ζεις σαν να επρόκειτο να πεθάνεις σήμερα κιόλας για να πας στον άλλο κόσμο. Παράδεισο ή κόλαση. Λοιπόν, όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, και αφού ο παράδεισος και η κόλαση είναι αιώνια, ενώ η ζωή τωρινή είναι πολύ μικρή, σου λέει και αξίζει να επενδύσω. Είναι οικονομικό το θέμα. Μα δεν επενδύανε και όλες αυτό είναι το θέμα. Λες και αφού υπήρχε Θεός, έκανε αυτή τη ζωή να είναι άχρηστη. Δηλαδή άντε να φύγουμε. Βέβαια αυτό το άντε να φύγουμε, τώρα μπήκαμε βέβαια σε άλλα χωράφια, το είχαν και οι Ανατολίτες. Μην νομίζετε. Ας πούμε αν δείτε την Μπαγκαβάτ Γκίτα έγραφε κάπου, ενώ ήταν πολύ ωραίο βιβλίο, έλεγε κάπου ότι... να κάνουμε αυτό που είναι σωστό για να μην ξαναγεννηθούμε, γιατί αυτοί πιστεύανε ότι ξαναγεννιούνται. Το ίδιο έχουν όχι ο χριστιανισμός, οι άνθρωποι, ενώ εκεί ήταν μέσα σε θεωρία. Τέλος πάντων, η θρησκεία έχασε τα πρωτεία και έχουμε σήμερα την επιστήμη.
Είναι μια δεύτερη θρησκεία. Αν θέλεις να σταθούμε λίγο στην επιστήμη, το πώς έχει διαμορφωθεί, δηλαδή οι επιστήμονες δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά μιλάμε για την άρχουσα τάξη των επιστημόνων, γιατί και στη θρησκεία υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια άποψη, δεν είναι οι ίδιοι. Και τους μεγάλους πατέρες, αν δείτε, δεν λένε αυτά που λέει γενικά, γιατί όταν λέμε εκκλησία εννοούμε όχι μόνο τους κορυφαίους, εννοούμε και την οργάνωση. Αλλά και οι κορυφαίοι από οργανωτική πλευρά, και αυτοί μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά κάποιοι κορυφαίοι ηθικά δεν λέγανε τα ίδια πράγματα, αλλά αυτούς δεν τους ξέρουμε, γιατί εμείς βιώνουμε και εισπράττουμε αυτό που κάνει όλη η οργάνωση η εκκλησιαστική μαζί. Μα ο άλλος δεν έχει πρόσβαση στην ψύχα, στον πυρήνα. Έχει πρόσβαση αυτό το οποίο ο κληρικός, ας πούμε, ή ο δεσπότης του, τι να κάνει, ας πούμε. Του λέει, πρόσεξε αυτό, είχε προγραμμία σχέση, θα πας στην αιώνια κόλαση και τέτοια. Δεν λέγανε οι μεγάλοι πατέρες τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Οπότε έχουμε έρθει στην επιστήμη. Και η επιστήμη είναι μια νέα θρησκεία. Εμένα γενικά και σε όλους εδώ άρεσε πάρα πολύ η επιστήμη. Άλλο όμως η επιστήμη σαν δυνατότητα, σαν τομέας, και άλλο οι άνθρωποι πώς την κάνουν. Μιλάμε για τομείς που είναι ανθρώπινοι, είναι δρόμοι του ανθρώπου για να προσεγγίσουν την αλήθεια. Η θρησκεία πίστευε ότι μόνο μέσω θρησκείας γίνεται αυτό. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να την προσεγγίσει και μέσω επιστήμης, ενδεχόμενα και μέσω τέχνης, μέσω πολιτικής, μέσω κοινωνιολογίας, μέσω όλων των τομέων μπορεί να προσεγγίσει και θα ανακαλύψει κάποια ώρα ότι όλοι οι τομείς συναντιούνται κάπου. Έχουμε λοιπόν την επιστήμη. Άκουγα πρόσφατα έναν πολύ μεγάλο επιστήμονα σε παλιά στιγμή. Θα βάλουμε απόσπασμα από αυτό. Δεν τα έχω μαζί μου. Θα βάλουμε απόσπασμα μέσα στην εκπομπή. Εννοείς τον Ανόπουλο τώρα. Όχι, καλά, δεν είναι, δεν το κρύβουμε. Είναι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Μεγάλος στη φυσική, στη θεωρητική φυσική και αυτά, αλλά αυτό προσπαθούμε να δούμε. Ο μεγάλος κάπου είναι παντού μεγάλος. Όχι. Αυτό μας απασχολεί. Και ποιοι είναι οι κίνδυνοι, έχω άλλα τσιτάτα να διαβάσω για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι. Δεν είναι κρυφό ότι μιλάμε. Ας πούμε, ένα παράδειγμα διαλέγω. Θυμάμαι την Άιν Ραντ, η οποία ήταν μια από τους πρώτους, αν όχι πρώτη, που μίλησε για το ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει τη δική του αλήθεια, τους δικούς του σκοπούς κτλ. Δηλαδή, τελείως αντικοινωνικό. Ο Νανόπουλος τι λέει? Δεν υπάρχει, καλά δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ένας σκοπός, δεν υπάρχει κάτι το οποίο, μια ηθική που να είναι να μας υπερβαίνει. Ο καθένας βρίσκει την ηθική μόνος του. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που λέει και όπως το λέει έχει άμεση σύνδεση με αυτά που σήμερα λέμε woke culture και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί ο ίδιος να μην το ξέρει, όμως όταν σου λέει ότι είναι όλα τυχαία, η τυχαιότητα, φίλοι και φίλες, είναι κάτι τρομακτικό εάν δούμε το βάθος της έννοιας. Βέβαια αυτό είναι φιλοσοφικό και δεν έχω σκοπό να συζητήσουμε τώρα κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν ο επιστήμονας, ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας, λέει κάτι τέτοιο και σου λέει γι' αυτό δεν υπάρχει προϋπάρχουσα ηθική, δεν υπάρχει Θεός, δεν το ένα, δεν το άλλο, κοινό νόημα, δεν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχει κοινό νόημα, ο καθένας βρίσκει το νόημα το δικό του, παράλληλα όμως θέλει η κοινωνία να λειτουργεί με έναν τρόπο ομαλό, αυτό είναι ασύνδετα πράγματα μεταξύ τους, αυτά είναι... Οι πρώτες ενδείξεις του χάους. Ας είναι ο άλλος νομπελίστας, ας είναι ό,τι θέλει. Όταν δεν μπορεί να συλλάβει σαν σύνολο τη ζωή, στο τέλος η επιρροή και των γνώσεων ακόμη θα είναι δηλητηριώδης. Θα είναι κακή. Διότι έχει η κατεύθυνσή της είναι στραβή. Καλύτερο άνθρωπος να είναι, δηλαδή αντί να έχει μία αιχμή, σαν να βγαίνει μία βελόνα από τον εγκέφαλό του και τρυπάει ένα τομέα και είναι μόνον εκεί και είναι προσιλωμένος μόνον εκεί, τότε ο υπόλοιπος μπορεί να είναι ένας κοινός άνθρωπος που έχει συλλάβει κάτι. Αυτό όμως δεν το κάνει άνθρωπο ολικό, ολιστικό, συνθετικό, άνθρωπο που να έχει ευρεία γνώση και ματιά. Και ωφέλιμο, έτσι. Μπορεί να είναι πολύ ανθιγυνός. Διότι
καταλήξαμε να κάνουμε συζήτηση για την επιστήμη, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν να κάνουμε κριτική στη θρησκεία όπως ήταν παλιά, που είναι επίσης ένας ανθρώπινος τομέας. Συγγνώμη, θέλω να πω δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι από ιστορία. Ο Χάιντεγκερ είχε έναν μαθητή και φίλο, πολύ φίλο, τον Γκάνταμερ, ο οποίος πέθανε 100 τόσο ετών, δηλαδή 102, δεν θυμάμαι. Κάποια φορά λοιπόν γινόταν ένα συνέδριο και σηκώθηκαν διάφοροι και άρχισαν να επικρίνουν τον Χάιντεγκερ για πολλά θέματα, έτσι, ότι είχε ανεπίτρεπτες σχέσεις με μαθήτριες, όχι μαθήτριες του. Την Άρεν. Όχι, είχε κι άλλες. Λοιπόν, την Άρεν φυσικά. Λοιπόν, ναι, ότι είχε γραφτεί στο ναζιστικό κόμμα και έκανε και για ένα κομμάτι χρονικό. Ένα χρόνο. Τέλος πάντων, λέγανε διάφορα λοιπόν και ο Χάιντεγκερ, ο Μπίσε δείξε και αυτά. Σηκώνεται λοιπόν ο Γκάνταμερ, ξαναλέω, ο μαθητής και φίλος του Χάιντεγκερ, έτσι. Και λέει, προς τι όλη αυτή η κουβέντα, ρε παιδιά. Ήταν ο μέγιστος των φιλοσόφων, βάζουμε ερωτηματικά εμείς, λέμε τύπο τον Γκάνταμερ όμως, και ο ελάχιστος των ανθρώπων. Και εδώ βάζουμε ερωτηματικά, διότι δεν ξέρεις, είναι υπερβολή να λες ότι είναι ένας τεράστιος φιλόσοφος και ντενεκές κατά. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοιες προσεγγίσεις, ότι ο φίλος αυτού του ανθρώπου, ο μαθητής του, λέει ότι ως φιλόσοφος ήταν σπάνιος, μοναδικός και ως άνθρωπος πολύ χαμηλής ποιότητας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι από την προσωπική μου εμπειρία. Όταν ήμουν παιδί, ένας άνθρωπος στο οικογενειακό μου περιβάλλον χρειάστηκε ψυχιατρική υποστήριξη. Σοβαρή ψυχιατρική υποστήριξη, έτσι. Λοιπόν, αυτό που αποκόμισαν και ήμουν μικρό παιδί τότε, αυτά που μου μείναν από αυτά που κουβεντιαζόντουσαν γύρω, είχα, και εγώ τον είχα δει τον ψυχίατρο, ξέρω εγώ, και η οικογένεια συζήτηκε κλπ. Μου έμεινε το εξής που δεν το έχω ξεχάσει, αν και έχουν περάσει, σας λέω τώρα, πάνω από 55 χρόνια, έτσι. Μπορεί κάποιος να μεγαλώνει, να είναι επιτυχημένος, γνωστός, διάσημος κλπ. Σε κάποιους τομείς και παρόλα αυτά μέσα του να μένει ένας σοβαρός πυρήνας ανοριμότητας. Ξαναλέω, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι ενός ο οποίος ήταν πολύ γνωστός και μετέπειτα γνωστός ψυχίατρος, τώρα Μακαρίτης πια βέβαια, λοιπόν, όλο με Μακαρίτες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το ότι κάποιος είναι πολύ φτασμένος κάπου δεν εγγυάται, αυτό που λέει ο Άννα, τη συνθετική αντίληψη για τον κόσμο, για τη ζωή, για τα προβλήματα. Μπορεί κάποια μεγάλη βεντέτα όπως ο Αϊνστάιν να έχει άποψη και για αυτά. Καταρχήν, συγγνώμη, δεν εννοούμε ότι οι βεντέτες δεν δικαιούνται να έχουν άποψη, έτσι. Μην φτάσουμε στο αντίθετο. Εννοείται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει άποψη. Αυτό που δεν έχει δικαίωμα είναι να μεταφέρει το τεράστιο κύρος και την υπεραξία που έχει από έναν τομέα σε όλους τους άλλους τομείς του επιστητού. Αυτό είναι το δράμα μας. Λέει ο Νανόπουλος, ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλος ο άνθρωπος, διάσημος, διάσημος εννοούμε με αξία διάσημος, έτσι, δεν είναι αρτίστα, είναι φυσικός, δουλεύει 75 αριστών στο Τέξας, στο Όστιν ας πούμε και όχι, πολύ... έχει σκεφτεί πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ μεγάλος φυσικός. Ναι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν αυτός ότι δεν πρέπει, λέει, πρέπει να κυβερνιέται πλέον η ανθρωπότητα από τους επιστήμονες. Έλεγε επιστημονάρα. Λοιπόν, κάποια επιστημονάρα. Ναι. Θα σας βάλουμε ένα απόσπασμα μετά, το οποίο δυστυχώς δεν είναι, στο YouTube δεν υπάρχει, έχει τραβηχτεί, αλλά το βρήκαμε σε ένα Facebook μιας ομάδας που ασχολείται πολύ με επιστημονικά θέματα και αυτοί το προβάλανε. Όχι αρνητικά βέβαια. Με αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα το που βαδίζουμε. Τώρα δεν ξέρω, ευτυχώς ή δυστυχώς, νομίζω ότι βαδίζουμε έξω από εδώ. Η γη για πολλούς από τους, θα διαβάζει συνέχεια από Hawking κτλ. Κτλ. Η γη τελειώνει, είναι τελειωμένη η γη. Αυτό το πράγμα. Είναι τελειωμένη. Έτσι. Και μιλάω τώρα και θα δείτε τώρα ότι δεν μιλάω για επιστημονική. Θα σας πω τι γίνεται τώρα και τελειώνω. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ. Το μεγάλο στοίχημα είναι να προλάβει μια ομάδα, όπως λέω εγώ, και να μετικήσει, θα ξεκινήσουν από κολλή κοντά, θα δείτε το Σελήνη, Άρης κτλ. Και σιγά σιγά να μπορέσει από εκεί και πέρα να έχει την μετίκηση που γίνεται. Τώρα μου λέτε εσείς, και αυτό το λέω, εδώ θα εφαρμοστεί, γιατί εδώ θα πάνε όλοι, γιατί δεν μπορούν να πάνε όλοι. Και εδώ θα γίνει αυτό που λέμε το evolution by natural selection.
το πράγμα εδώ πέρα. Έτσι. Και αυτό είναι, θέλω να το προσέξετε αυτό τι γίνεται εδώ. Να πω επάνω σε αυτό, γιατί ήταν και στα ελληνικά η συνεντεύξη και επειδή δεν είναι απόψη μόνο του κυρίου Νανόπουλου, είναι και αλλωνών. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για έναν διάσημο επιστήμονα, ο οποίος πραγματικά πιστεύω ότι θέλει το καλό της ανθρωπότητας, αλλά δεν κάθεται να σκεφτεί παραπέρα γιατί είναι μονοδιάστατος. Λέει, η εξέλιξη του ανθρώπου θα είναι. Θα βάλουμε, λέει, τσιπάκια στον εγκέφαλο, στο σώμα. Μην φανταστείτε, λέει, θα είναι ο άνθρωπος ρομπότ. Ας πούμε, λέει, θα το αυξήσουμε πάρα πολύ τη μνήμη, την αντοχή. Μπορεί, λέει, να του αλλάζουμε τα όργανα. Είναι αυτό που λέμε βιονικός άνθρωπος, αυτή είναι η εξέλιξή του. 2 λεπτά. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται, ποιοι ελέγχουν την τεχνολογία? Πρόκειται ποτέ αυτά τα πράγματα να γίνουν για όλους τους ανθρώπους, τα 8 δις ή για πάρα πολλούς? Πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για καλό? Πρόκειται αυτό να βελτιώσει το πνεύμα των ανθρώπων? Ο ίδιος λέει απλά να ζουν καλά. Μα καλά μπορούν να ζουν και να μου κάνουν μια ένεση, να μην καταγράφω κανένα φόβο, καμία στενοχώρια, να πεθαίνω και να γελάω. Είναι αυτό το ζητούμενο? Δηλαδή, κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Ή το άλλο, ότι αυτό είναι, θα το έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα, πώς να το πούμε. Όπως ενθουσιάζεται, έτσι, επιπόλαια. Ναι, ή το άλλο. Θα πάμε στο διάστημα, που τα λέει και ο Έλον Μάσκ και διάφοροι, που δεν είναι ο χειρότερος από όλους. Θα πάμε στο διάστημα. Ποιοι θα πάνε στο διάστημα? Εσύ. Ότι η γη είναι τελειωμένη και γι' αυτό, ναι, θα πάμε στο διάστημα, ναι, για να ζήσουμε. Ναι, ο επιστήμονας είπε αυτό, η γη είναι τελειωμένη και θα πάμε στο διάστημα. Δεν θα πάνε βέβαια όλοι, αυτό που ήθελε να πει ο Γιάννης, που είχε εκείνο το βιντεάκι, να το πεις εσύ καλύτερα. Αλλά εγώ το διάβασα και σε συνεντεύξεις, μόνο που δεν ήταν όλο το κομμάτι, ήταν λιγότερο. Θα πάμε, λέει, βέβαια δεν λέμε, λέει, μόνον αυτοί που έχουν λεφτά, μα αφού αυτοί τα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα. Άρα, η διέξοδος προς το διάστημα θα είναι εύκολη για αυτούς που έχουν λεφτά, που έχουν γνωριμίες, που έχουν όλα αυτά. Οι άλλοι να πεθάνουμε. Και λέει ότι είναι ο υπερπληθυσμός. Ο υπερπληθυσμός είναι ανθρωποποίητο. Δεν είναι κάτι, έκανε ο ήλιος έβγαλε μια φοβερή λάμψη και έκαψε τη γη. Αυτό είναι δικό μας. Γιατί δεν κάθεσαι να σκεφτείς ότι πρέπει το ζήτημα του υπερπληθυσμού. Εμείς είχαμε συζητήσει για τον υπερπληθυσμό σε μια προηγούμενη εκπομπή, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί δεν κάθονται να σκεφτούν ότι στάσου, αφού είναι ανθρωπογενές το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, πρέπει να το λύσουμε. Η λύση είναι τι? Να κάνουμε πόλεμο να σκοτωθούν όλοι? Ποια είναι η λύση? Να πάμε στο διάστημα? Μα τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι λύσεις πολύ... Δεν είναι λύσεις. Αυτά είναι... Όχι, να μην κάνω χαρακτηρισμό. Το δηλαδή είναι πρέπει ότι... να έχει κανείς ο ανθρωπισμός. Δεν είναι αχ το γείτονο τον καημένο του πάει να πιάσει το φαΐ ή το μετανάστη ή τον έτσι τον αλλιώς. Ο ανθρωπισμός είναι να κάθεσαι να σκέφτεσαι για το καλό της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ανθρωπισμός. Όχι να προσπαθείς να βρεις λύσεις μόνο μέσα από τον τομέα σου. Ο καλλιτέχνης τι λύσεις θα βρει? Κάτι θα βρει και αυτός, αν κάποτε η τέχνη είναι τον αφρό του κύματος και είναι αυτή που ελέγχει τα πράγματα και θα προκύψουν και πάλι τέρατα. Δηλαδή πρέπει όλοι να έχουν και μια πιο συνολική αντίληψη. Συγγνώμη, αλλά θυμήθηκα τώρα, έψαχνα να το βρω, τέλος πάντων, θυμήθηκα τώρα, υπήρχε ένας μεγάλος Γερμανός χημικός, ο οποίος λεγόταν Fritz Haber, να τον αναζητήσετε, ο οποίος πήρε Νόμπελ Χημίας το 1918, εν μέσω πολέμου, έτσι, παγκοσμίου. Για ποιο λόγο πήρε ο άνθρωπος αυτός? Διότι προώθησε όντως πάρα πολύ, πέτυχε καινοτόμες διαδικασίες να συνθέσει λίπασμα, αμμονία δηλαδή, που είναι βασικό λίπασμα, έτσι, αζωτούχα λιπάσματα, από το άζωτο και το υδρογόνο που υπήρχε στην ατμόσφαιρα κλπ. Είναι μια διαδικασία που έμεινε γνωστή ως Haber Bosch, κάπως έτσι, αυτή ήταν νομίζω. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ξαναλέω, πήρε Νόμπελ γιατί φτιάχνοντας τα λιπάσματα βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να επιβιώσουν. Άλλο τώρα, μην το τραβήξουμε ότι στις μέρες μας η
η χημική λίπανση έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Τώρα λέμε προ 130 ετών. Αυτός ξεκίνησε πριν το 1900. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Φρίτς Χάμπερ, είναι ο πατέρας του χημικού πολέμου. Αυτός εισήγαγε τα αέρια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το χλώριο και άλλα δηλαδή, που σκοτώσαν, τυφλώσανε, ακροτηριάσανε, καταστήσαν δηλαδή ανίκανους για δουλειά και φυσική ζωή, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός όμως έκανε αέρια. Δηλαδή, απ' τη μία προσέφερε στην ανθρωπότητα κάτι και απ' την άλλη για να βοηθήσει το έθνος του να νικήσει, δημιούργησε τέρατα. Άρα θέλω να πω ότι εμείς που βλέπουμε τα πράγματα με κάποια απόσπαση, δεν δικαιούμαστε, δεν μας επιτρέπεται να γονατίζουμε και να αρχίζουμε πάλι στο παλιό θρησκευτικό πρότυπο να αρχίσουμε να προσκυνάμε είδωλα. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Εγώ χάρηκα γιατί σε αυτό το Facebook που είχαν αναρτήσει αυτό το απόσπασμα του Δημήτρη του Νανόπουλου, τον Ανόπλο τον είχαμε κάνει ο Γιάννης ο Ζήσης συνέντευξη εδώ στο κανάλι μας, στο Star της Λαμίας. Ωραιότατη, γιατί ο Γιάννης είχε τεράστιο πλούτο γνώσεων, τόσο όλων των άλλων, δεν είναι αυτό το βασικό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Δεν θα πεις για εκεί που είδες το βίντεο και τι είπε ο Νανόπουλος. Α, όχι τι είπε ο Νανόπουλος, τι λέγανε οι άλλοι. Οι περισσότεροι λέγανε αυτό που λέμε και εμείς τώρα, ότι το ότι είσαι μεγάλος φυσικός, μεγάλος σε κάποιο τομέα τέλος πάντων, έτσι, μην το κάνουμε αυστηρίο σε ένα κλάδο επιστημονικό, λίμωνο, δεν σου δίνει το δικαίωμα, δεν σε πιστοποιεί σαν παντογνώστη για κάθε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό θέμα, ό,τι μας απασχολεί τόσο σαν ανθρωπότητα. Το είπανε σχεδόν οι περισσότεροι εκεί. Καλά, μερικοί ήταν θρησκευόμενοι και είπανε ο Θεός θα τα ρυθμίσει και αυτά. Αυτό, όχι ότι το παραπετάμε, αλλά το αφήνουμε στην παραδίπλα για τη συζήτησή μας, έτσι. Λοιπόν, θυμόμαστε στην αρχαιότητα, ο Σωκράτης, το έχω φέρει εδώ το απόσπασμα από την Απολογία, όταν πήγε ένας φίλος στο μαντίο των αδελφών, θυμόμαστε, και είπε ποιος είναι πιο σοφός. Και είπε το μαντίο δεν υπάρχει πιο σοφός από τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης συγκλονίστηκε από τη δήλωση και λέει ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθος. Τι μπορεί να εννοεί, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι σοφός για τον εαυτό του. Και είπε ότι άρχισε και έψαχνε, πήγε πρώτα στους πολιτικούς και άρχισε να διαπιστώνει το συγκλονιστικό ότι δεν είναι μόνο ότι δεν ξέραν, αλλά είχαν την φαντασίωση για τον εαυτό του ότι είναι πολύ σπουδαίοι και ήταν σοφοί. Και άρχισε να. Αυτό λέει βέβαια δημιούργησε φοβερά μίση. Η αποκάλυψη των κουσουριών αυτών δημιούργησε φοβερά μίση γύρω. Μετά πήγε λέει στους ποιητές ή δεταλή και μετά στους τεχνίτες εκεί που ήθελα να καταλήξω. Μην το διαβάζω και φάνουμε χρόνο περισσότερο. Στους τεχνίτες λέει και διαπίστωσε ότι όντως είχαν μια σοφία γύρω του επαγγελμάτου, ξέραν πολλά πράγματα. Αλλά ποιο ήταν το μεγάλο κουσούρι. Νομίζανε ότι επειδή αριστεύουν σε κάποιον τομέα στη δουλειά τους, αυτό τους πιστοποιούσε, τους έκανε άριστους γνώστες και όλων των προβλημάτων της πόλης. Αυτό είναι που μας απασχολεί σήμερα. Και ενώ σήμερα σαν ανθρωπότητα και σήμερα στη συζήτησή μας. Ναι. Ναι, μα όχι μόνο αυτό. Να πάω πάλι στο θέμα της θρησκείας από τη μεριά πώς το βλέπουν οι επιστήμονες. Όχι όλοι. Ας πούμε πάλι με τον ίδιο επιστήμονα. Ας πούμε λέει ότι δεν έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα λέει το εξής. Βρήκανε το σωματίδιο του Higgs, το οποίο είναι η αρχή του σύμπαντος, αυτού του σύμπαντος που βλέπουμε τέλος πάντων. Κατά μία προσέγγιση. Κατά μία προσέγγιση. Αφού λέει το βρήκαμε, αφού το είδαμε, το ανακαλύψαμε, άρα δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή σου λέει ότι κάθε τύπο αποδεικνύω, αφού το αποδεικνύω δεν είναι ο Θεός. Αλλά σου λέει ότι δεν έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή είναι γράμματα κερδίζω, κορώνα χάνεις. Δεν ξέρω να έχει. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Αυτό είναι ισχυρογνωμοσύνη. Είναι μονομέρεια. Είναι δηλαδή, δεν έχει μάθει ο άλλος να σκέφτεται με μεγαλύτερη ευρύτητα. Είναι σε ένα τομέα. Η αλήθεια είναι πολύ σημαντικός τομέας. Και εμένα μου άρεσε όταν ήμουν μαθήτρια η κοσμολογία. Αλλά αυτό το πράγμα μειώνεται. Το μειώνει. Και θα ήθελα να σου πω αυτό που είχες δει, που είπε ότι δεν θα φύγουν όλοι, ότι θα γίνει μια φυσική επιλογή. Ναι, το έγραφε έστω
στο ναι. PowerPoint, στον τοίχο. Δηλαδή αυτοί που θα πάνε σε άλλους πλανήτες θα είναι οι πιο έξυπνοι, έχει πολύ με την εξυπνάδα. Τι εξυπνάδα όμως, μονομερής εξυπνάδα. Γιατί και αυτός ο αθλητής είναι έξυπνος στο πώς θα χειριστεί το σώμα του. Ή ο μουσικός, ή ο καλλιτέχνης, ή ο Α ή ο Β. Ο πολιτικός. Ο πολιτικός δεν είναι έξυπνος. Πονηριά θα μου πεις. Ή λαοπλάνη τέλος πάντων. Ναι, έξυπνοι είναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν τον κόπο να σωθούνε για να κάνουν πάλι τα ίδια εκεί που θα πάνε. Τέλος πάντων, καλύτερα να συζητάμε με όλους τις ανθρωπότητες. Μα συγγνώμη, λέει, έγραφε στο PowerPoint, ξαναλέω, choice, τέλος πάντων, by natural selection. Δηλαδή, λέμε ότι σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, υπήρξε μια φυσική επιλογή. Αυτή δεν έγινε από κάποιους μεροληπτικούς παράγοντες πάνω στον πλανήτη, έγινε αόριστα από αυτό που λέγεται φύση. Άλλο τι είναι η φύση, αόριστα. Προσαρμόστηκαν οι οργανισμοί στο περιβάλλον, όσοι δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν έφυγαν, αποτελούν παρελθόν και όσοι μπόρεσαν να προσαρμοστούν επιβίωσαν και ανθίσανε. Ναι, αλλά η φυσική επιλογή εκείνη έγινε από έναν, ας το πούμε, αμερόληπτο παράγοντα. Έναν που δεν τον ξέρεις, δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν τον χειραγωγείς, δεν. Που δεν διέθεται τη συνέντηση που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Όταν εσύ λες ότι θα γίνει επιλογή, φυσική επιλογή, ενώ ο ίδιος αναφέρεις πάλι στο PowerPoint ότι ο Μπέζος έχει κάνει αυτή τη τεράστια δουλειά για τα διαστημικά ταξίδια, ο Έλον Μάσκ αυτή είναι αυτή, και λες ταυτόχρονα ότι γίνεται λιωμένη, άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φύγουμε για να σωθούμε. Και είναι άμεσο το θέμα. Είναι άμεσο, γίνεται λιωμένη, το ξαναλέει κλπ. Και πρέπει να φύγουμε για να σωθούμε. Και μερικοί είναι πίθηκοι, λέει, και δεν... το πρώτο ερώτημα που γεννιάζει, σας λέω, το λέγανε και στο chat δίπλα πολύ. Λέει, συγγνώμη, ποιοι την κατέστρεψαν, ρε παιδιά, τη γη, λέει, αφού είναι τελειωμένη. Αυτός που είναι πίθηκος αποκλείεται να την κατέστρεψε. Δηλαδή, λέει κάποιους ανθρώπους που τους θεωρεί πιο ανεξέλεκτους, έτσι. Για ανθρώπους μιλάει και λέει για πίθηκους. Τέλος πάντων, ας μην δώσουμε δραματικότητα στην περιγραφή μας. Αποκλείεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που είναι ο κατά τη γνώμη του ανεξέλεγκτος και ανεξέλικτος να είναι, που έχει συμβάλει κατά μεγάλο μέρος στην καταστροφή του πλανήτη. Το δεύτερο, ποια φυσική επιλογή. Αυτός που, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, αυτός που έχει τον πλούτο και μπορεί και δημιουργεί τις μεγάλες βάσεις δεδομένων, τα μεγάλα πυραυλικά προγράμματα, διαστημικούς σταθμούς κλπ. Είναι ο πάμπλουτος. Αυτός θα πάρει αυτούς που χρειάζεται. Δηλαδή βγάλαμε το Θεό, πάει. Βάλαμε τη φύση και τη φυσική επιλογή. Τώρα βγάζουμε και τη φύση και τη φυσική επιλογή και λέμε ότι τη νέα φυσική επιλογή θα την κάνει κάποιος πάρα πολύ πλούσιος ή ένας πολύ ισχυρός πολιτικός παράγοντας. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε. Δεν πάμε καλά. Και δεν πάμε καλά. Και στο κάτω-κάτω φυσική επιλογή κάνουν και οι μεγάλες δυνάμεις όταν είναι στα τελευταία τους. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πολέμους, εκρήξεις μέσα στον κόσμο για να βρουν την ευκαιρία να επιβιώσουν. Και αυτό φυσική επιλογή είναι. Θα το δεχτούμε. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις τα ίδια κάνανε. Θα το δεχτούμε να πέσουν, ας πούμε, πυρηνικά. Θα το δεχτούμε να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος, έστω και χωρίς πυρηνικά. Γιατί και τα συμβατικά όπλα που υπάρχουν σήμερα είναι τρομερά καταστροφικά. Θα το δεχτούμε. Φυσική επιλογή είναι. Θέλει να επιβιώσει μια Ήπειρος ενάντια σε μια άλλη. Αυτό θα το δεχτούμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ζώα. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν έτσι. Δηλαδή είναι. Δεν θα το ήθελε μεν, αλλά είναι κουβέντες του αέρα. Πώς να το πούμε. Είναι κουβέντες του αέρα. Δικαιούσε σαν άνθρωπος να έχεις άποψη, αλλά όχι να χρησιμοποιείς τον τίτλο ενός τομέα για να έχει κύριος η άποψή σου. Να σας διαβάσω ένα τσιτάτο ακόμα. Και δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι καλλιτέχνες, είναι τραγουδιστές, είναι ηθοποιοί. Ναι, ο καθένας για το σπίτι του νομίζω. Μα δεν είναι όμως, να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι, πες, απλώς ψάχνω το... Δεν είναι μόνο όμως η επιστήμη. Η επιστήμη απλά είναι η αιχμή του δώρου της σημερινής εποχής. Επιστήμη μαζί, βασική επιστήμη και τεχνολογία, που είναι οι εφαρμογές της βασικής επιστήμης. Η οικονομία δεν είναι μονομερής. Η οικονομία για την οικονομία. Η οικονομία είναι ένας μονοδιάστατος τομέας, γιατί έχει στοχεύσει μόνο στο κέρδος. Δεν στοχεύει στον κόσμο, στο κοινό καλό. Τον κόσμο τον βλέπει, αλλά πώς να του πάρει λεφτά. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι δηλαδή, έχει μια μονομέρεια του κέρδους. Είναι, και σου λέει, η οικονομία είναι το παν.
τα πάντα έχουν οικονομοποιηθεί. Αν δεν το ξέρετε, να το πούμε ότι ακόμη και τα βασικά αγαθά, όπως είναι πώς το λένε, το νερό. Σε λίγο, τα σίτηρα, ρίζια, στάρια αυτά. Το νερό δεν είναι, ή οι θάλασσες θέλουν να τα εμπορευματοποιήσουν. Είναι τουλάχιστον 30 χρόνια που το προσπαθούν. Όχι καλέ, σε πολλές χώρες έχει επιτευχθεί αυτό. Σε εμάς δεν είχε ολοκληρωθεί. Όχι, ενώ πότε είχε αρχίσει. Ειδικά ναι, για τον νερό. Ναι, αλλά έχει γίνει σε πολλές. Από τη δεκαετία του 90. Ναι. Ξέρω γιατί όταν. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, όταν διάβαζα για αυτά. Λοιπόν, αυτοί όλοι θέλανε να εμπορευματοποιήσουν τα πάντα. Να μην υπάρχουν κοινά αγαθά, αυτά που λέει ο νόμος κοινά τη πάση, που είναι για όλους και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίου. Αντικείμενο συναλλαγής. Σε λίγο θα μας πουλάνε και αέρα. Αν ο αέρας δηλαδή κάποτε είναι μολυσμένος, θα μας πουλάνε και αέρα. Δηλαδή αυτό, αν καταλαβαίνετε, είναι μια μονομέρεια. Η οικονομία έχει χτυπήσει κόκκινο στην κυριολεξία. Ζει για τον εαυτό της και μόνο. Δεν ζει, δεν έχει σκοπό. Ο σκοπός της είναι η ίδια. Είναι το κέρδος κάποιων λίγων ανθρώπων. Και έχει περάσει σαν... πώς το λένε, σαν σύνθημα και μέσα στη ζωή μας. Τα πάντα είναι οικονομία, φυσικά. Ναι, it's the economy, stupid, που λένε. Ναι, άμα δεν μπορείς να ζήσεις και σε φτάνουν σε αυτό το σημείο, τότε φυσικά η οικονομία γίνεται πολύ κεντρική. Όμως πρέπει να το καταλάβουμε ότι η οικονομία δεν είναι το παν. Βέβαια, όλες μας οι επιθυμίες περιστρέφονται γύρω από την επιθυμία. Η κατανάλωση είναι η οικονομία, έτσι. Λοιπόν, πάλι στη μονομέρεια τώρα. Είμαστε, είναι ένα απόσπασμα, θα σας πω λίγα από ένα βιβλίο του Ορτέγα η Γκάσετ, πριν το 1930 τώρα αυτό, έτσι. Κάναμε ένα άλμα 2.300 χρόνια από το Σοκράτη. Το είχα διαβάσει, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, είναι η εξέγερση των μαζών, λέγεται. Δεν είναι αυτό που ακούγεται και πρώτος όψης, δηλαδή ο λαγουτζίκος που θέλει να πει ότι είναι η πρώτη φορά μετά πάρα πολλά χρόνια που μεγάλες μάζες ανθρώπων έρχονται στο προσκήνιο, στο πολιτικό προσκήνιο, γενικά στο προσκήνιο της ιστορίας. Αυτό εννοεί. Είχαμε κάνει μια κουμπή εξαγήρωση στην Ελίτ και λέγαμε να κάνουμε και για το γι' αυτό. Λοιπόν, σε ένα κεφάλαιο που λέγεται «Ο βαρβαρισμός της ειδικεύσεως», έχει πολλά ενδιαφέροντα, θα σας πω ένα ακόμα, έτσι. Μιλάει για τη συμπεριφορά του ειδικού. Αυτός λέει, σε όλα τα άλλα, στην πολιτική, στην τέχνη, την κοινωνική, στην πρακτική, στις άλλες επιστήμες, θα υιοθετήσει την στάση του πρωτόγονου, του ανθρώπου που αγνοεί, αλλά θα την υιοθετήσει βία και με αυτάρκεια και δεν θα παραδεχτεί, και αυτό είναι το παράδοξο, πως και αυτοί οι τομείς έχουν τους ειδικούς τους. Δηλαδή σου λέει, εσύ ποιος είσαι που... Κι όμως αυτό σου λέει, εγώ είμαι καταλληλότατος, ας πούμε. Αλλά αυτή η εντελώς εσωτερική αίσθηση κυριαρχίας και αξίας θα τον οδηγήσει στην επιθυμία να κυριαρχήσει και έξω από την ειδικότητά του. Το αποτέλεσμα είναι πως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η οποία αντιπροσωπεύει το μέγιστο των προσόντων σε έναν άνθρωπο, η ειδίκευση δηλαδή, και συνεπώς κάτι που περισσότερο από κάθε άλλο αντιτίθεται στο μαζάνθρωπο, θα είναι ότι θα συμπεριφέρεται σχεδόν σε όλες τις σφαίρες της ζωής ακριβώς όπως αυτός που δεν έχει κανένα προσόν, δηλαδή ο μαζάνθρωπος. Εδώ είναι, το λέει επικριτικά για, τις, ναι, για τον μαζάνθρωπο. Κάτι άλλο που θυμήθηκα, παρόλο που γενικά δεν θυμάμαι εύκολα. Ναι, ναι. Είχα διαβάσει στο Μάνφορντ, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα βιβλία του, ότι ήταν μια επιχείρηση και οι άνθρωποι εξειδικευόντουσαν, ο άλλος ας πούμε έβαζε μια βίδα, ο άλλος έκοβε ένα κομματάκι σίδερο. Κάποια ώρα λοιπόν αποφασίσαν εκεί μέσα, δεν ξέρω ποιος, ούτε νομίζω ο ίδιος το ανέφερε, να αναλάβουν συνολικά ένα έργο οι εργάτες και κάναν θαύματα. Δηλαδή συλλάβανε όλο το έργο με το μυαλό τους και το εκτελέσανε την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή συνολικά απαιτούνται διάφορες ικανότητες. Αυτός που είχε την επιχείρηση είπε όχι. Ο καθένας θα είναι ειδικός σε ένα πράγμα μόνο. Αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις χρόνο και χρήμα, είναι και η επιδίωξη της μονομέρειας, η επιδίωξη της υπερειδίκευσης, είναι η επιδίωξη του ενός άνθρωπος τυφλωμένος και εγκλωβισμένος σε έναν μικρό κύκλο.
τον κύκλο το δικό του, ακόμη και αν είναι τέλειος εκεί, ακόμη και αν το πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, θα είναι μία υπερεξειδίκευση. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται τυφλός. Ο τυφλός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περιορισμένος σε ένα πολύ μικρό πλαίσιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτός είναι που εύκολα αντικαθίσταται από τα ρομπότ, βέβαια, έτσι. Αυτός δεν είναι τόσο μικρό το εξειδικευμένο το έργο, δηλαδή πολύ εύκολα θα το... Και σου λέει τώρα ο άλλος, ο βιονικός άνθρωπος, αυτό είναι το μέλλον μας. Να είμαστε άνθρωποι και μηχανοί μαζί. Δηλαδή, πραγματικά τρελαίνεται κανείς άμα τα ακούει. Ναι, παρόλα, θέλω να πω το εξής, ότι... Αυτή η μονομέρεια οδηγεί στον ολοκληρωτισμό. Α, ωραία, ναι, πες αυτό για να μην... Η μονομέρεια είναι ολοκληρωτισμός. Είναι ολοκληρωτισμός γιατί φυλακίζει τον άνθρωπο. Ο ολοκληρωτισμός τι κάνει? Εξαφανίζει τον άνθρωπο σαν οντότητα πνευματική και ψυχολογική, σαν συνείδηση. Τον εξαφανίζει, του μικραίνει τη συνείδηση και τον περιορίζει σε ένα πολύ μικρό πλαίσιο, που συνήθως είναι τυποτένιο για το σύνολο της ζωής. Αυτό είναι ο ολοκληρωτισμός. Δεν είναι ότι ο ολοκληρωτισμός θα σκοτώσει δε και καλά τους ανθρώπους σαν σωματικές οντότητες. Θα τους σκοτώσει σαν πνεύμα, σαν υποκείμενα. Δεν θα έχουν αυτοεξουσιότητα. Δεν θα καταλαβαίνετε πώς να το πούμε. Αυτό λοιπόν είναι ο ολοκληρωτισμός σίγουρα. Και αυτή η μονομέρεια οδηγεί και σε πολυδιάσπαση. Γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όταν περιορίζεται κάτι, στο τέλος θα γίνει έκρηξη. Και η έκρηξη δεν γίνεται ποτέ με σοφία. Γίνεται ένα μπάχαλο. Αυτή είναι η έννοια της έκρηξης. Ναι, γίνεται, διασπώνται σε 1000 κομμάτια. Το δεύτερο ποιο είναι, κάπου το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Το μονοδιάστατο είναι αυτό που έλεγα πιο πριν. Εγκλωβίζει το άλλο σε μία μορφή. Μπορεί να είναι μία επιστήμη, μπορεί να είναι μία ικανότητα, μπορεί να είναι μία σκέψη. Ακόμη και ο φιλόσοφος μπορεί να είναι μονοδιάστατος, αν αγνοεί τη ζωή. Παρόλο που η φιλοσοφία και η ψυχολογία είναι είναι επιστήμες με μεγαλύτερη ευρύτητα, τομείς με μεγαλύτερη ευρύτητα, παρόλα αυτά μπορεί ο άλλος να πάει σε μια βουνοκορφή να κάθεται, να σκέφτεται και να διαφορεί για τα πάντα. Να προσπαθεί να δημιουργήσει το σύμπαν το δικό του. Λοιπόν, εγκλωβίζεσαι λοιπόν σε μια μορφή. Έστω και αν αυτή η μορφή είναι μια σκέψη. Όταν εγκλωβίζεις σε μορφή, στην ουσία έχεις εγκλωβιστεί στον κόσμο των μορφών, των ειδόλων, πώς να το πούμε. Αυτά που είναι συγκεκριμένα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει υπερβαίνουσα αρχή, αυτή που ο επιστήμονας που αναφερθήκαμε έλεγε ότι δεν υπάρχει, όταν δεν υπάρχει υπερβαίνουσα αρχή, τότε είσαι πραγματικά σε μία φυλακή. Είσαι μέσα σε μία τυχαιότητα. Είσαι μέσα στον ατομισμό σου, είσαι μέσα σε κάτι πάρα πολύ μικρό. Εσένα μπορεί να σου φαίνεται μεγάλο, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό λοιπόν οδηγεί και αυτό σε πολυδιάσπαση. Είναι μία που όταν σου λέει ότι ο καθένας είναι τυχαίο, αυτό τα λέει και η σύγχρονη κουλτούρα, αυτά που λέει ο επιστήμονας, ο Νανόπουλος, τα λέει και η σύγχρονη κουλτούρα και άλλοι επιστήμονες βέβαια και πολλοί άνθρωποι. Είναι όλα τυχαία. Υπάρχεις, αύριο μπορεί να μην υπάρχεις, ένα σύμπαν υπάρχει τώρα, αύριο μπορεί να μην υπάρχει και μπορεί μετά να ξαναυπάρξει, όλα είναι τυχαία. Είναι τυχαία. Δεν έχουν σκεφτεί τη φιλοσοφική έννοια της τυχαιότητας. Η τυχαιότητα όμως με αυτή την έννοια που λένε αυτοί είναι ένας ολοκληρωτισμός. Γιατί δεν υπάρχει συνοχή και η ηθική πάντα, όταν λέω ηθική δεν λέω τη μικροηθική, η ηθική πάντα είναι μία δύναμη συνοχής. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η ηθική είναι η δύναμη συνοχής της κοινωνίας και του κόσμου. Όταν αυτό δεν υπάρχει, είναι κάτι τυχαίο, δεν υπάρχει ηθική και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όταν λέμε ο καθένας έχει την δική του αλήθεια, τι εννοούμε? Η δική μου αλήθεια μπορεί να είναι να γίνω μεγιστάνες και να τους σκοτώσω όλους. Θα το δεχτούμε? Δηλαδή αυτό δεν το έχω καταλάβει. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε και αυτός που θέλει να είναι επίθηκος να τον σέβεσαι, επειδή μια τυχαιότητα του λέει ότι πρέπει να είναι επίθηκος. Το έχει επιλέξει και δεν του αρέσει. Είναι πολύ απλό. Πελεκάμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Απλώς δεν έχει σπάσει ακόμα. Όταν σπάσει θα είναι πολύ αργά. Δεν θα επιδιορθώνεται. Το πελεκάμε με αμύωτη ένταση.
Κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι η μονομέρεια. Μετά θα αρχίσουμε να ουρλιάζουμε, μας καταπιέζετε και μας κάνατε δούλους και αυτά. Η μονομέρεια, το μονοδιάστατο, είναι από μίμηση του όλου, του Θεού, της ολότητας. Δεν έχει σημασία που απορρίπτεται. Είναι από μίμηση αυτή. Γι' αυτό όλοι θεωρούν ότι θεώνονται μέσω του τομέα τους, στον οποίο μπορεί να έχουν. Δεν είναι ότι το λένε, αλλά φαίνεται από αυτά που λένε. Και οι άλλοι με την πολλαπλότητα και την τυχαιότητα είναι η απομίμηση της πολλαπλότητας. Γιατί βλέπουμε στον κόσμο, πιστεύουν ότι υπάρχει μία αρχή, αλλά υπάρχει και η πολλαπλότητα στον κόσμο. Αυτά τα δύο, φίλοι και φίλες, συνδέονται άρρηκτα. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο. Όποιος εγκλωβίζεται στο ένα ή στο άλλο, στο τέλος είναι μονοδιάστατος. Και ας νομίζει ότι είναι πολυδιάστατος. Ναι, το είναι και το γίγνες, πρέπει κάποια και, άλλη. Και κάτι άλλο να πω, γιατί έχουμε περάσει πάλι την ώρα, ότι το μονοδιάστατο είναι και η καθημερινότητά μας. Την καθημερινότητά μας πόσα ενδιαφέροντα έχουμε, τι κάνουμε. Έξω από τη δουλειά μας και την οικογένειά μας δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα άλλο, άντε και για λίγη διασκέδαση. Άντε και όταν είμαστε πιο νέοι, δίνουμε μια υπερβολική σημασία στο σεξ που πάλι είναι μονοδιάστατο και δεν μπορεί να αντέξει τόσο το βάρος όλου του ανθρώπου, όλη τη ζωτικότητα που υπάρχει, ένας τομέας μόνο. Αυτό λοιπόν είναι το μονοδιάστατο της καθημερινότητας και έχει οδηγεί στα σημερινά φαινόμενα. Υπάρχει και το μονοδιάστατο ως γοητεία. Παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ απλό, μπορεί να φανεί αστείο. Τι προβάλλεται σαν πρότυπο μορφιάς, το είχαμε ξαναπεί μια φορά, αλλά από άλλη οπτική γωνία. Προβάλλουν το στήθος, προβάλλουν την πίσω μεριά του ανθρώπου, προβάλλουν τη μύτη, προβάλλουν τα μάτια, κάθε φορά ένα πράγμα. Γιατί, επειδή όταν ένα πράγμα μόνο εξέχει, ο άλλος το προσέχει περισσότερο και του φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερο βάθος. Η ισορροπία, η αρμονία δεν αρέσει σε κανέναν. Αν είχαμε σήμερα την Αφροδίτη της Μήλου, που εθεωρείται από τους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής της αρχαίας Ελλάδας, μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, θα την είχαν σήμερα για πέταμα. Στις κλώτσες. Ναι, γιατί ήταν ισορροπημένη. Ήταν ισορροπημένη. Δεν είχε τίποτα. Τι ισορροπημένη, είχε μικρό στήθος καταρχήν. Σήμερα το πρότυπο είναι. Μικρό ήταν. Δηλαδή σήμερα πρέπει να έχεις κάτι που να είναι υπερβολικό. Και ας είναι δυσαρμονικό, ας είναι άσχημο. Βέβαια, άσε τώρα. Πρέπει να είναι υπερβολικό, γιατί αυτό είναι που διαπερνάει την οσφαίρα και εξάπτει τα πάθη των ανθρώπων. Και όταν οι άνθρωποι είναι μονοδιάστατοι σε ένα πράγμα, ας πούμε στο σεξ, το λέω επειδή είναι το πιο κοινό από όλα και το καταλαβαίνουν όλοι, τότε αρχίζει η πολυσυλλεκτικότητα, αρχίζει κανείς να θέλει πολλά πολλά πρόσωπα για να βγει από το μονοδιάστατο που είναι βαρετό. Και αρχίζει και αλλάζει μορφές συνέχεια, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κρατηθεί το ενδιαφέρον στη ζωή μέσα σε μία μονοδιάστατη ύπαρξη. Είμαστε ολοκληρωτικοί απέναντι στον εαυτό μας. Αυτό είναι το θέμα. Ήθελα να πω κάτι, αλλά άστο τώρα, έχει προχωρήσει η ώρα. Ναι, ξεφύγαμε. Μια νουθεσία. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε το like και το subscribe στο κανάλι μας. Γεια σας. Να είστε καλά.